Πάντως, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ λυπηρό το γεγονός να μην σχηματίζεται απαρτία για να λειτουργήσει ότι θα πάρουμε αποφάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού, και πρέπει όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να σέβονται πρώτα και πάνω απ' όλα στους πολίτες. Συμφωνώ και εγώ, κύριε Κατσιμωρίδη, είναι θέμα εκπροσώπησης. Τώρα, δε, αν συνάδελφοι δεν αναλογίζονται τη σημασία της εκπροσώπησης, είναι καθαρά θέμα δικός. Όμως έτσι, στα κοινά, δεν πορευόμαστε. Εγώ από εδώ και πέρα, ως πρόεδρος, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εφαρμόσω τον κανονισμό αυτό. Και κύριε Πρόεδρε, πρέπει να εφαρμόσει τον κανονισμό, αν και μπορεί να αφορά και δικούς μου προσωπικούς, αλλά... Εννοώ στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Κατσιμωρίδη. Στο σύνολο, βεβαίως. Όσοι δεν μπορούν να έρχονται πάνω από 3 συνεδριάσεις, δεν θέλουν να έρχονται, δεν μπορούν. Το δεν θέλω είναι σχετικό, είχα τη συγγνώμη. Το δεν θέλω είναι σχετικό. Ζητήσαμε την ψήφο από κάποιου ανθρώπου για να ερχόμαστε πώ να πούμε τον κόσμο. Το δεν θέλω να το δηλώσω να μου παρετούν. Όσοι απουσιάζουν πάνω από 3 συνεδριάσεις, θα πρέπει να μπορούν να κάνετε την αναφορά σε ένα πακέτο που έχει διοίκηση και να ζητήσετε την αντικατάσταση. Αυτό εννοούσα όταν είπα θα εφαρμοστεί ο κανονισμό από εδώ και πέρα. Λίγε τι ιδέε. Προηγούμενε ημέρε είχαμε εδώ τους εργαζόμενους στους χρηστικούς σταθμούς και είχαμε κάποιους οι οποίοι είναι υποστηρικτές τους, οι οποίοι σήμερα που είναι να ψηφίσουμε τα ποσά για να πληρωθούν, απουσιάζουν, έτσι, να το επισημαίνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Το διάβασα όμως θέμα στην ημερήσια διάρκεια. Οφείλω όλοι, θέτουμε όλους προευθυνόντους πλέον. Έτσι, γιατί τα 50.000 ευρώ πλέον από τον Δήμο Καστοριάς δεν μπορούν να έρθουν άμεσα στην επιχείρηση. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός για την απαρτία και στη συνέχεια την διεξαγωγή της συνεδρίασης. Είναι λυπηρό πραγματικά ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου να μην εμφανίζονται συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι μη αναλογιζόμενοι την ευθύνη τους, την εκπροσώπηση που τους ανετέθη από τους συνδημότες μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και ευρύτερα του Δήμου Καστοριάς. Σήμερα είχαμε ευαίσθητα θέματα όπως η κατανομή των πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές, αντιλαμβάνεστε το μείζον θέμα και ακριβώς θα έλεγα, θα χαρακτήριζα πάλι μείζον θέμα και αυτό της αμοιβής των εργαζομένων στους βρεφικούς σταθμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα με επίσκεση εργασίας οι εργαζόμενοι στους βρεφικούς σταθμούς δικαίως κατέφυγαν σε αυτήν την λύση σε εισαγωγικά του προβλήματος. Ο Δήμος έδειξε την απαιτούμενη ευαισθησία και πραγματικά βρέθη το ποσό των 50.000 δραχμών που ήταν για την πληρωμή κάποιων δόσεων από τα οφειλόμενα προς τους εργαζόμενους των βρεφικών σταθμών. Σήμερα δεν πέρασε. Καθότι δεν ψηφίστηκε. Τώρα μετά από 3 μέρες που θα βγει νέα πρόσκληση, το αργότερο την Δευτέρα πιστεύω να έχουμε σύγκληση νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που δεν γίνεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει συμβεί αυτό και άλλες φορές μέσα στον χρόνο. Εγώ ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω τον κανονισμό. Δηλαδή, από εδώ και πέρα είμαι υποχρεωμένος. Γνωρίζω κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι δικαιολογημένοι στην απουσία του σήμερα, αλλά και κάποιοι είναι αδικαιολόγητοι. Και να τονίσω ότι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ήρθαν και έφυγαν. Διεπίστωσαν ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί να υπάρξει απαρτία και έφυγαν φανερά και προκλητικά. Είναι λυπηρό αυτό το γεγονός. Και πραγματικά από εδώ και πέρα θα πρέπει σκληρά, τυπικά, να αντιμετωπίσω ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου νόμιμα αυτό το θέμα. Είναι πραγματικά λυπηρό, δεν έχω να πω πολλά πράγματα, γιατί γνωρίζαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το τι θέματα και τι μείζονος θέματα σημασία ήταν αυτά τα θέματα.
Καταρχήν το κέριο ήταν να αποδεχτούμε τα χρήματα τα οποία δίνει ο Δήμος στην Ορεστιάς για να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι θα πάει μια εβδομάδα μετά και προφανώς η ημερομηνία που είχαμε δώσει δεν πρόκειται να τηρηθεί, γιατί δεν μας παίρνει οι ημερομηνίες να έρθουν τα χρήματα πλέον στην επιχείρηση. Και βλέποντας κάποιους, ενώ εμείς ήμασταν έστω 18 και ήταν παρόντες κάποιοι εδώ πέρα και φύγανε αυτοί οι οποίοι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο φωνάζανε και λέγανε ότι υποστηρίζουν τους εργαζόμενους, λες και εμείς δεν τους υποστηρίζουμε τους εργαζόμενους, και δεν μένουν εδώ 10 λεπτά παραπάνω. Δεν είπαμε ότι ξεκίνησε η συνεδρία στην ώρα της, αλλά θα μπορούσαν να παραμείνουν και να δείξουν υπευθυνότητα στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον για τα χρήματα της επιχείρησης να έρθουν. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά τα θέματα, είναι όλο το εορταστικό πρόγραμμα. Είναι σε σχολικές επιτροπές χρήματα που πρέπει να πληρωθούν προμηθευτές, πετρέλαιο για τα σχολεία. Είναι σοβαρά θέματα που ο καθένας πρέπει πλέον να αναλογιστεί τις ευθύνες του και δεν ξέρω πώς θα πορευτούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς με τον τρόπο που φέρνονται κάποιοι, από τη μία ζητάνε παραπάνω χρηματοδότηση από το Δήμο Καστοριάς προς τους βρεφικούς και από την άλλη, όταν είναι να ψηφίσουμε για να αποδεχτούμε έστω τις 50.000 που έδωσε ο Δήμος και τις 50 που είχε δώσει στην αρχή, είναι παρόν, αλλά μόλις βλέπουν ότι με αυτούς γίνεται απαρτία, φεύγουν και δυστυχώς δεν γίνεται η συνεδρίαση.